πράγματι συζητήθηκε το θέμα, η αντιπολίτευση είχε διαφορετικές απόψεις, κομματικοποίησαν το θέμα, άλλος έθεσε προδιαγραφές του Δήμου να έχει για να μετακινηθεί μια υπηρεσία, διάφορα πετάγματα κορώνων από διάφορους και μέχρι Δημοτικός Σύμβουλος είπε ότι θα εκπλαγούμε από τα ενίκια τα οποία θα ακούσει ο Δημότης όταν βγει η υπηρεσία καθαριότητας να νοικιάσει ένα κίνητο. Τους πληροφορώ ότι ούτε 5.600 που έχουν νοικιάσει κάτι γραφεία συνένωση μας υποπαραγωγών χωρίς πάρκινγκ θα είμαστε. Εμείς είμαστε της τάξεως από 1.800 ευρώ και κάτω και ο χώρος, ο στεγασμένος, θα είναι πάνω από 300 τετραγωνικά. Ήδη έχουμε κάνει μια βολιδοσκόπηση, θα γίνει δημοπρασία και στη δημοπρασία ενδέχεται να βρεθούν και άλλοι χώροι που θα εξετάσει μια επιτροπή, η οποία ορίζει ο νόμος. Για το κτίριο αυτό της Ένωσης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να πάρετε εσείς εκεί? Η προηγούμενη δημοτική αρχή έχει βάλει άλλες υπηρεσίες που θα μεταφερθούν εκεί. Αλλά υπάρχουν διάφορα εμπόδια. Το είναι αλλονού αντιδήμαρχου. Η αρμοδιότητα, δεν μπορώ να συζητήσω το θέμα εγώ της Ένωσης Μασικοπαραγωγών. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, πάρκινγκ στα 200 μέτρα μακριά δεν ικανοποιεί. Εγώ θα έρθω τώρα να πω δύο κουβέντες, να ακούσω και οι δημότες, ότι εμείς το αίτημά μας είναι να συγκεντρωθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας, να μπορούμε να τις ελέγξουμε πιο εύκολα σε ένα χώρο. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στον κήπο 30 με 40 άτομα, στο πεζοδρόμιο του Κιοσκεριά άλλα 30-40 άτομα. Οι κοπέλες θέλουν να αλλάξουν, θέλουν να βάλουν μπλούζες, μέσα στο δρόμο αλλάζουν. Δηλαδή πολεμάμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των εργαζομένων και να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ σε αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οπότε θα ξαναπάει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα, πώς θα προχωρήσει? Η απόφαση είναι ότι έκανα μια εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσω, διότι δεν μπορώ από την τηλεδιάσκεψη να πω ορισμένα στοιχεία. Προσωπικά, όλους τους αρχηγούς των παρατάξεων, να τους ενημερώσω προσεχώς, να τους δώσω διάφορα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει από αρχιτέκτονες, από μηχανολόγους, από ειδικούς, πώς το θέλουμε, και αφού ενημερωθούν να ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση.